Να ρίξει τους τόνους, επιχείρησε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά τη χθεσινή απόφαση δημιουργών των ΜΑΤ να μην πάνε στον αγώνα Παναθηναϊκός Μακάμπι Χάιφα στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Συνδικαλιστές της Ελλάς τονίζουν στον Αντένα ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αρνηθούν διαταγές. Η απόφαση αστυνομικών των ΜΑΤ που διαβίβασαν χθες το μεσημέρι μέσω ασυρμάτου ότι αδυνατούσαν να πάνε στο Απόστολος Νικολαίδης για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα έχει προκαλέσει αίσθηση στους κύκλους της Ελλάς. Οι δημιουργίες έφτασαν μέχρι τη διασταύρωση της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Κηφισίας και μετέφεραν στο κέντρο επιχειρήσεων ότι θα παρέμεναν εκεί με τη σημείωση ότι αν συνέβαινε κάτι θα πήγαιναν αμέσως στο γήπεδο. Στη συνέχεια από το κέντρο επιχειρήσεων τους είπαν να πάνε στην έδρα τους. Ήταν μια αυθόρμητη συμβολική κίνηση ολίγων λεπτών σε ένδειξη συμπαράστασης στον τραυματία συνάδελφό μας Γιώργο. Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε την ψυχολογία των αστυνομικών των ΜΑΤ και τα όσα υφίστανται εδώ και χρόνια. Χρειάστηκε να γίνουν μια σειρά από τηλεφωνήματα και να παρέμβει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής ώστε να λυθεί το πρωτοφανέ ζήτημα και τα ΜΑΤ να πάνε στην Αλεξάνδρας. Δεν πρόκειται κανένας Έλληνας αστυνομικός, είναι όλοι επαγγελματίες, να αρνηθεί διαταγή. Αλλά απ' την άλλη, δεν είμαστε και ρομπότ. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δηλώνει πως έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και για να υλοποιήσουν την εντολή που παίρνονται, δεν γίνεται κατόπιν διαπραγματεύσεως. Παίρνουν μια εντολή και οφείλουν να την εφαρμόσουν. Αυτό το οποίο σας λέω εγώ είναι ότι για 10 λεπτά σταμάτησαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον συνάδελφό του, ο οποίο δίνει τη μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Αξιωματικοί και δημιουργοί των ΜΑΤ κλήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου η ηγεσία του ζήτησε να είναι προσεκτική, να μην απαντούν σε προκλήσεις και να απεφευχθεί οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης.